Καλώς μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχήν είναι γουρτής. Γουρτής, ναι, σας είπα εγώ γουρτής. Ναι, ναι, γουρτής. Καλό μεσημέρι, κυρία Μόσχου, κύριε Παναγιωτόπουλε, και από μένα. Καταρχήν να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια προς τους συγγενείς των θυμάτων και παράλληλα να ευχηθώ και ταχύα ανάρρωση στους τραυματίες. Mm-hmm. Αυτού του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος, θα πω εγώ. Γιατί το λέτε? Εδώ και καιρό οι εργαζόμενοι έχουν προειδοποιήσει για τις τραγικές έλλειψεις που υπάρχουν στον τομέα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, τόσο στον ΟΣΕ όπως αποδείχθηκε, αλλά και σε εμάς στην Στασή και εμείς ως Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι το έργο της Επιτροπής δεν είμαι εγώ, είναι 7-μελής η Επιτροπή, οπότε υπάρχουν και άλλα 6 άτομα που... Βέβαια, που δουλέψατε πάνω σε αυτό. Ναι, που δουλεύετε πάνω... Ναι, που εργάζονται πάνω εδώ, σε αυτό. Εδώ μιλάμε για... Είναι συλλογική. Κύριε Γουρτή, μιλάμε για το μετρό και τα τούνελ, γιατί μιλάμε τώρα? Από πού θέλετε να το πιάσουμε και πού θέλετε να τελειώσουμε? Εσείς δηλαδή, πείτε, αλλά... μας αξιολογήστε μας εσείς. Ναι. Απλώς να πω ότι βλέπουμε ότι το έλλειψη προσωπικού, έλλειψη υλικοτεχνικών επιδομών και μέτρων και τα λοιπά στην ασφάλεια των εργαζομένων και κατ' επέκταση και των επιβατών είναι... κάνει πλέον βγάζει μάτι. Είναι χαρακτηριστική και η ανακοίνωση που έβγαλε η ΔΕΣΚ τότε, εδώ και καιρό, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι περιμένουμε ατύχημα και κάποιοι μετά θα χύνουν κορκοδίλια δάκρυα. Τέλος πάντων, να έρθουμε τώρα στην Στασή, να μην καταχάσω και τον πολύτιμο χρόνο σας. Αν θέλετε να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο αυτό όλο, ξεκινάμε με τις, τις τραγικές μάλλον ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό. Εδώ υπάρχουν και ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε σε αυτή την προκειμένη περίπτωση. Καταρχήν, το ποσοτικό, έχουμε περίπου 850 κενές θέσεις εργασίας κενές, και σε λίγο καιρό με τις συνταξιοδοτήσεις που πρόκειται να έρθουν και τις αποχωρήσεις από τον οργανισμό θα φτάσουμε τις 1000. Αυτό τι σημαίνει όμως πρακτικά? Σημαίνει επιβάρηση βαρδιών, μειωμένα δρομολόγια, τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ένα συνδυασμό πάλι πραγμάτων, υπερεντατικοποίηση της εργασίας, δηλαδή δεν θα πηγαίνουμε σπίτι μας σε λίγο, όπως πάμε. Δηλαδή ουσιαστικά κάνετε υπερορίες, δεν κάνετε Σαββατοκύριακα, κάνετε... Να σας πω ένα ενδεικτικό μέγεθος. Ναι. 120.000 ώρες οι υπερορίες οι οδηγοί πέρσι. Που σημαίνει εξόντωση. Σημαίνει ότι δεν πάμε σπίτι μας. Ναι. Και σημαίνει ότι είναι ένας κουρασμένος οδηγός, έτσι, πέρα από όλα τα άλλα. Ναι. Και αυτό που λέτε το εργασιακό που έχει μεγάλη σημασία, αλλά από την άλλη, ως επίπτωση στο παραγόμενο έργο, είναι ότι είναι ένας κουρασμένος οδηγός με τόσες ώρες. Υπερβαίνεται το ωράριο, κύριε Γουρτή, το καθημερινό εννοώ? Κοίταξε, ναι. Υπερβαίνουμε τώρα, να σας πω κάτι, και αυτό χωράει μεγάλη συζήτηση. Τι νομίζετε ότι υπερβαίνουμε? Όταν δουλεύουμε σχεδόν 30 μέρες το μήνα, συγγνώμη. Ναι, υπερβαίνουμε βασικά τα όρια μας. Και προσέξτε τώρα να δείτε. Αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε κάποιους λίγους οδηγούς που ήρθαν τώρα τελευταία στη Στασή, όλοι οι υπόλοιποι, το προσωπικό, εγώ με 50 χρόνια πάω για 51, αρχίζει και μεγαλώνει, γερνάει και συσσωρεύεται αυτή η κούραση. Η συσσωρευμένη κούραση, όλο αυτό το πλαίσιο μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο να έχουμε κάποιο σοβαρό συμβάν. Εσείς αναφέρεστε τώρα στους οδηγούς του ΙΣΑΠ, στους οδηγούς του ΠΕΤΡΟ ή γενικά? Αναφέρομαι στους εργαζόμενους στη Στασή. Μάλιστα. Διότι υπάρχουν πολλές ειδικότητες. Υπάρχουν σταθμάρχες, εντάξει, υπάρχουν οδηγοί, υπάρχουν ρυθμιστές κυκλοφορίας, υπάρχουν νυχτερινές εργασίες που γίνονται και τα λοιπά στο τούνελ. Να σας πω κάτι. Φανταστείτε ακόμα και τους τεχνίτες που ελέγχουν και επισκευάζουν τις γραμμές. Από την κούραση και από τα ξενύχτια κτλ. Θα κάνουν πλήμελος ενδεχομένως. Την εργασία τους από την κούραση, άνθρωποι. Μάλιστα. Τώρα για πείτε μας, κύριε Γουρτή, αυτό είναι το κομμάτι το εργασιακό. Από εκεί πέρα, τα τούνελ. Τούνελ τώρα. Να έρθουμε σε αυτά. Λοιπόν, καταρχήν, δεν έχουμε. Και το ανακάλυψα να σας πω τυχαία, ενώ ήμουν μπροστά στο τρένο, και γιατί δεν είμαι οδηγός στη γραμμή 2 και 3, ότι δεν υπάρχουν πινακίδες φωτιζόμενες εξόδους για τις εξόδους κινδύνου στο μετρό. Φανταστείτε ότι γίνεται ένα σεισμός. Είμαστε σε μια σεισμογενή χώρα. Έτσι. Γίνεται τόσο πάντων ένα συμβάν. Και σβήνουν τα φώτα. Εκεί μέσα ο κόσμος βρίσκεται σε έναν σκοτεινό μαύρο σωλήνα,
όπου σε κάθε τρένο υπάρχουν 1200 άτομα όταν είναι γεμάτο, έτσι, πανικόβλητοι, θα αρχίσουν να κάνουν να ποδοπατηθούν εκεί πέρα. Δεν υπάρχουν και... μέσα στο τούνελ, εννοείται. Σημάνσεις για εξόδους, έτσι, εξόδους κινδύνου. Αναφέρομαι σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ναι, ναι. Σημάνσεις για τους εξόδους κινδύνου. Επίσης, και εμείς, να ξέρετε ότι υπάρχουν στις εξόδους κινδύνου της γραμμής, ένα τέλος πάντων που είχα δει εγώ πριν 20 χρόνια σχεδόν που πήγα, που μου τις δείξανε, έχει κάτι μπουκάλες που κάνεις ένα κλειδί, γυρνάς. Δεν μπορώ να πω στη διαδικασία να τα θυμάμαι ή να τα διαβάσω εκείνη την ώρα. Το τι θα γίνει, έτσι, αν έχουμε να σε συνθήκες πανικού και ο κόσμος που θα τρέχει για το πώς θα ανοίξουν οι πόρτες κτλ. Δεν έχει γίνει έτσι. Εκπαίδευση κάποια σεμινάρια για να ξέρετε τι θα κάνετε σε περίπτωση κινδύνου. Σας είπα, εγώ στα 20 χρόνια πούμε το έχω δει μια φορά. Με την πυροσβεστική δεν έχετε κάνει άσκηση. Όχι, με την πυροσβεστική έχουμε κάνει και τα έχουμε αναφέρει και στη διοίκηση, ούτε με το ΕΚΑΒ, ούτε με την πυροσβεστική. Δεν έχετε κάνει καμία άσκηση, έτσι, αυτό πυροσβεστική αγκιά. Εγώ προσωπικά στα 20 χρόνια δεν έχω κάνει καμία. Μάλιστα. Καμία. Και προσέξτε τώρα, να σας πω και ακριβώς γιατί γίνεται. Οι ασκήσεις ξέρετε γιατί γίνονται. Για να ελαχιστοποιήσουμε τα θύματα. Εντάξει, να δούμε πού κάνουμε λάθη, να το ξανακάνουμε κτλ. Λοιπόν, οι εξόδους κινδύνου πολλές έχουμε ανακαλύψει ότι είναι μπλοκαρισμένες. Από τι είναι μπλοκαρισμένες? Έχουμε αναφορές, γιατί τώρα ξέρετε, είμαστε 7 άτομα, δεν μπορούμε να αυτοψία σε μία-μία έξοδο, έτσι, αλλά έχουμε αναφορές από εργαζομένους ότι κάποιες έχουν μπει λικέτο, έτσι ώστε να μην μπαίνουν οι γραφητές να γράψουν. Εντάξει, αυτό τώρα πρέπει να το δούμε το θέμα. Λουκέτο, γιατί έχει μπει λουκέτο? Γιατί μπαίνανε οι γραφητάδες μέσα στα τούνελ και προσεγγίζανε τους σταθμούς ή τους σειρμούς και για να κάνουν γκράφιτι. Ωραία, δεν υπάρχει ένα κλειστό κύκλο, μια ασφάλεια αυτό να το προσέχουμε. Σε ώρες που δεν είναι σε λειτουργία, φαντάζομαι. Σε ώρες που δεν είναι σε λειτουργία. Ωραία, δεν θα μπορούσαν να κλείνουν κάποιες πόρτες, να μην έχουν πρόσβαση την ώρα εκείνη και κάποιος να τις ανοίγει ξανά. Ναι, ναι, τι να σας πω τώρα. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα μιλάμε ότι έχουμε ένα σύστημα που έχει πάρα πολλά ελαττώματα. Εντάξει, έχουμε απαρχαιωμένους π.χ. και απαρχαιωμένους σειρμούς. Και αυτά τα ζητήματα που μπαίνουν τώρα εδώ στη μέση. Έχουμε καταγγελίες από εργαζόμενους ότι τους έχουν φέρει και ημιτασιόν ανταλλακτικά. Για να είναι πιο φτηνά. Γιατί όταν καταλαβαίνετε, ένα ανταλλακτικό σε ένα τρένο μπορεί να κάνει 3.000 ευρώ, ας πούμε. Έτσι. Και δίνουμε, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα λιγότερα. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία κόστος, πόσο κάνει αυτό, σε μια διαδικασία κόστος-οφέλους, και άμα δουλέψει, δούλεψε. Το πρόβλημα επίσης που υπάρχει, ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει και πρέπει να αναδειχθεί πιστεύω, είναι ότι ψηλώνουμε από ό,τι τρένα έχουμε ψηλοπαροπλισμένα στην ουσία για να βρούμε ανταλλακτικά για τα άλλα. Γι' αυτό προσέξτε, έχει αρχίσει και γίνεται και στο μετρό, που δεν έχει και τα απαρχαιωμένα τρένα σε τις δράμεις. Πιο σύγχρονα, βέβαια, σχέση με ναι, το γιατί γίνεται αυτό, απαξιώνουμε ένα υλικό, απαξιώνουμε ένα μηχάνημα που κάνει πόσα εκατομμύρια, προκειμένου να μην δώσουμε χρήματα για ανταλλακτικά, γιατί μας έχετε πιο φτηνά. Εσείς έχετε θέσει όλα αυτά τα θέματα στη διοίκηση? Αυτό είναι το αμέσως επόμενο ερώτημα. Έχουμε κάνει και μια έκθεση εδώ και καιρό, από πέρσι βασικά. Το οποίο περσινή έκθεση, μπορώ να πω ότι ας πούμε τώρα πλέον είναι παλιά κατά κάποιο τρόπο, με ποια άποψη ότι έχουν ανακύψει νέα προβλήματα, έτσι. Λοιπόν. Αλλά κάθε χρόνο πέρα, δηλαδή, προστίθενται και καινούργια ζητήματα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε νεκρό συνάδελφο. Ούτε σε εργολάβη. Σε όλες αυτές τις επισημάνσεις, εσείς έχετε ενημερώσει την υπηρεσία? Γνωρίζουνε? Βέβαια. Πρέπει να έχω δώσει, έτσι σας λέω τώρα, μια τάξη μεγέθους, χωρίς να τα έχω μετρήσει, αλλά πρέπει να έχω δώσει περίπου 300 σελίδες αναφορών. Για τέτοια μεγέθη μιλάμε. Κύριε Γουρτή, αν μπορείτε να μας στείλετε και σε εμάς, θα σας δώσουμε εκτός. Δεν είναι διαβαθμισμένα υπηρεσιακά έγγραφα και δεν. Ό,τι θέλετε, στείλτε μας για να τα δημοσιεύσουμε. Να θυμίσουμε την ιδιότητά σας και είναι σημαντική, κύριε Γουρτή. Είστε στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ. Σημαντικός ο ρόλος σας, άρα, και οι επισημάνσεις σας. Όχι, όταν μας λέτε ότι έχετε κάνει και αναφορές. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Θα έπρεπε να έχουν κάνει κάτι. Θα έπρεπε να έχουν κάνει κάτι, να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πώς λειτουργούμε στη σχέση αυτού κόστους ωφέλους. Ψάχνουμε να βρούμε παπούτσια ασφαλείας, να τηρούν τις μίνιμουμ προδιαγραφές με 20 ευρώ και λένε γιατί δεν παίρνουμε με 80. Τι θα δώσουμε, λέει. Θα δώσουμε, λέει, για 1.000 εργαζόμενους, γιατί για 20.000 ευρώ θα δώσουμε 80.000 ευρώ. Και τα πόδια μας που πονάνε, ας πούμε, και πρίζονται. Πώς σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μήπως ενδιαφέρει ότι εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω σωστά τη δουλειά μου, και όχι εγώ, γιατί εγώ είμαι στο τρένο. Ένας εργαζόμενος όπως είναι στη γραμμή και περπατάει χιλιόμετρα κάθε μέρα για να δουλέψει, για να την ελέγξει, για να την φτιάξει.
Που σε ενδιαφέρει. Όχι. Αν δεν προσέξει τώρα, προσέξει τώρα τη φιλοσοφία. Αν δεν τα φοράς και τραυματιστείς, θα σου πούνε αν δεν τα φόραγες, θα σε τιμωρήσουμε κιόλας. Μα δεν μπορώ να τα φορέσω γιατί πολλά τα πόδια μου. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ στάδωσα. Κύριε Γουρτή, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μετά από αυτές τις αναφορές που έχετε κάνει, έχετε νιώσει κάποια πίεση, σας έχουν ενοχλήσει, σας λένε γιατί τα γράφεις αυτά, γιατί αυτό, εκείνο το άλλο. Να σταματήσετε να μιλάτε. Κοίταξε, να σας πω, το τελευταίο μου στέλνει δύο πειθαρχικά παραπτώματα. Εντάξει. Αλλά οκ, θα το λύσω και αυτό. Θα το λύσω. Δεν είναι τώρα θέμα. Το θέμα είναι όχι, ότι. Όχι, είναι και αυτό θέμα. Κύριε Γουρτή, είναι ένα θέμα αυτό. Πειθαρχικό, γιατί όμως, με ποια αιτιολογία. Ναι, για. Τώρα, να σου πω κάτι. Μην μπούμε σε περισσότερο. Δεν είναι θέμα. Εδώ έχουμε θέματα. Ακούσα. Εδώ τώρα συζητάμε. Το θέμα μας, το ζήτημα που τίθεται τώρα εδώ πέρα είναι ότι σε σχέση με τη σχέση κόστος-οφέλους που λειτουργούν οι συγκοινωνίες σήμερα, συζητάμε αν εργαζόμενοι και επιβάτες θα μπαίνουμε και θα βγαίνουμε ζωντανοί από το τρένο. Μην πέτε στο δικό μου το θέμα. Αλλά θα πείτε ότι εγώ είμαι ένας και ένας γραφικός τέλος πάντων. Τα ζητήματα αυτά επομένως δεν είναι συντεχνιακά. Αυτό να εξηγήσουμε στον κόσμο που ακούει. Είναι και για το επιβατικό κοινό. Σημαντικές οι πληροφορίες που δίνετε. Εσείς μπαίνετε μέσα. Οι γυναίκες έγκυες μπαίνουν μέσα. Οι παππούδες που πάνε στο γιατρό τους. Ποιοι χρησιμοποιούν το τρένο. Οι εργαζόμενοι που το πρωί τρέχουν να προλάβουν το μεροκάματο. Ποιοι το χρησιμοποιούν το τρένο και το λεωφορείο κτλ. Λοιπόν. Εδώ πέρα, ευθύνες. Εδώ πέρα έχουν όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα. Δεν είναι τώρα ο κακός διευθύνοντας. Εχθές είχαμε έναν καλό και αύριο θα έχουμε έναν καλύτερο. Ή η σημερινή κυβέρνηση είναι η κακή. Είναι η κακή, αλλά είναι και η προηγούμενη. Δεν έγινε τώρα. Και η προηγούμενη. Μα να σας πω κάτι. Κύριε Γουρτή, να σας πω κάτι. Δεν μας αφορά ποια κυβέρνηση ήταν. Όλοι. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν σκάει κάτι στη βάρδια του τελευταίου και έχει ενημερωθεί. Έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εσείς όταν έχετε στείλει τόσες αναφορές, όμοι γέννητο συμβεί κάτι, έχουν ευθύνη. Πώς να το κάνουμε τώρα. Εγώ έχω και την εξής απορία. Πρόσβαση, κύριε Γουρτή, πρόσβαση στο Υπουργείο είχατε, αφού η διοίκηση δεν έκανε κάτι. Το πήγατε πιο ψηλά, δηλαδή. Όχι, πρόσβαση στο Υπουργείο, να σας πω κάτι. Πρόσβαση στο Υπουργείο δεν είχα. Και να σας δεν πω το επιδιώξατε εσείς. Υπάρχει ένα θέμα. Δεν το έχω επιδιώξει να σας πω ένα θέμα που έχει υπάρξει τώρα τελευταία. Πήγα στην επιθεώρηση εργασίας γι' αυτά. Ναι. Ωραία. Ναι. Και με υψηλά αισθάνομαι. Λοιπόν, δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει η νομοθεσία. Δεν είναι. Γιατί δεν τους κατηγορήσουμε. Γιατί κολυσιεργούν να πάρουν παπούτσια. Γιατί κολυσιεργούν να φτιάξουν τα πράγματα. Γιατί ακριβώς τους κατηγορήσουμε. Αυτά με τα ωράρια, ας πούμε, που είπατε είναι σημαντικά. Και ότι δουλεύετε 30 μέρες το μήνα. Νομίζω ότι δεν τα ξέρει το Υπουργείο Εργασίας αυτά και το Υπουργείο Μεταφορών για τα ωράρια. Δεν το έχουν αναφέρει συνδικαλιστές, δεν το έχουμε αναφέρει σε απεργίες που έχουν γίνει. Το έχουμε ανάδειξει αυτό επανελειμμένα. Και τι γίνεται, μόλις πάμε για απεργία, αυτή είναι παράνομη, ας πούμε. Και κατακριστική. Είναι παράνομο και κατακριστικό, λοιπόν, τώρα που ζητάμε να μπαίνουμε και να βγαίνουμε ζωντανοί από το τρένο. Μπορεί να μας λύσει κάποιος τώρα αυτή την απορία. Σωστό είναι. Κύριε Γουρτή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού, θα μιλήσουμε και εκτός αέρα. Θα μιλήσουμε για και εκτός να μας στείλετε τις αναφορές σας. Να είστε καλά. Αυτό πάντως που πρέπει να κρατήσετε πριν κλείσουμε οι ακροατές μας και εσείς, εντάξει, είναι ότι εφόσον λειτουργούμε πάνω σε μια ζυγαριά που μετράει το πόσο κάνει αυτό, το κόστος και το όφελος που θα έχω, και από την άλλη μεριά βάζουμε αν θα τραυματιστούμε, αν θα σκοτωθούμε, αυτό δεν πάει άλλο. Δεν είμαστε αριθμοί πάνω σε ένα χαρτί. Μπήκανε 5, βγήκανε 4. Να είστε καλά. Αυτές οι πολιτικές μας έχουν φέρει εδώ. Αυτό θα μας πω. Ευχαριστούμε, κύριε Γουρτή. Καλή δύναμη σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.